Αναμορφώνουμε την εκπαίδευση, αλλάζουμε το σχολείο και τα επόμενα χρόνια θα βαλεί μεγάλη διαφορά και όλους τους εκπαιδευτικούς που θέλουμε δίπλα μας. Να είστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αναμορφώνουμε την εκπαίδευση και θέλουμε τους εκπαιδευτικούς δίπλα μας, ανέφερε από τις ΣΕΡΕΣ ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης. Ο κύριος Κόπτσης, αναφερόμενος στις 3.700 προσλήψεις που ανακοίνωσε πρόσφατα Υπουργός Παιδείας, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν με το υπάρχον σύστημα και οι προσλήψεις θα γίνουν πολύ πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θα προσληφθούν με το υπάρχον σύστημα βεβαίως. Φυσικά, όπως γίνεται τελευταία χρόνια, οι προσλήψεις θα γίνουν πολύ πριν την έναρξη χρονιάς. Και οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουμε ήδη εκτιστήσει μια τέτοια υποδομή, ώστε όταν ξεκινάει το σχολικό έτος 1 Σεπτεμβρίου και όχι το διδακτικό έτος, 1 Σεπτεμβρίου θα είναι όλες στις θέσεις σας. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι θα τοποθετηθούν μετά το Πάσχα. Θα τοποθετηθούν μετά το Πάσχα. Να είστε σίγουροι ότι όλα γίνονται με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Όταν ξεκινήσει η χρονιά θα είναι όλοι στη θέση τους, με νέους θεσμούς, με ένα σχολείο που αλλάζει διαρκώς και σε λίγα χρόνια θα δείτε και διαφορά. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο κύριος Κόπτσης τόνισε ότι θα είναι μόνο εκπαιδευτική και δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, είπε χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση είναι μόνο ανατροφοδοτική, η αξιολόγηση δεν έχει αρνητικές συνέπειες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και αυτό περνάει και μέσα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που ξαναλέω έχει μόνο ανατροφοδοτικό χαρακτήρα και είμαστε σίγουροι όταν θα κατανοήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και αυτοί οι ελάχιστοι που αντιδρούν, θα γίνει αποδεκτή αξιολόγηση, γιατί μόνο καλό και θετικά θα φέρει στην εκπαίδευση. Γιατί ο στόχος είναι ένας, οι μαθητές μας, και αυτή η αναβάθμιση περνά μέσα από αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης. Απαντώντας στο ερώτημα αν οι εκλογές θα επηρεάσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο κύριος Κόπτσης επισήμανε ότι οι πανελλαδικές θα γίνουν κανονικά. Ξεκινούν 1η Ιουνίου οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ και 2 Ιουνίου στα Γενικά Λύκεια. Οι πανελλαδικές θα γίνουν κανονικά, όπως το είδατε. Ήδη έχουμε προγραμματίσει για πρώτη φορά και θα δίνεται από εδώ και πέρα, θα γίνεται κανονικά, με την αρχή της χρονιάς το ανακοίνωσε και ο Υπουργός, θα ανακοινώνονται όλες οι βασικές ημερομηνίες για να ξέρουν, να ξέρει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα τι μέλη γενέστε όλη τη χρονιά. Ξεκινούν 1 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ εξετάσεις και 2 τα ΓΕΛ κανονικά.